Με την ευνηδιαστική άφιξη Χαφτάρ στην Ελλάδα το βράδυ της Πέμπτης, η Αθήνα φιλοδοξεί να κάνει τη διπλωματική ρελάντς που θα της επιτρέψει να καθίσει έστω και με έμεσο τρόπο στο τραπέζι της διάσκεψης του Βερολίνου. Αυτό είναι το μήνυμα που οι δύο πλευρές εκπέμπουν με την άμεση έναρξη των επαφών, ήδη από το νυχτερινό καλωσόρισμα στον Λίβιο στρατάρχη από τον Νίκο Δένδια. Η συνέχεια του στην έδρα της ελληνικής διπλωματίας δίνει το ίδιο στίγμα με φόντο τον ιστορικό διάκοσμο στο εσωτερικό του Υπουργείου Εξωτερικών. Εφόσον εμείς δεν θα είμαστε εκεί, περιμένουμε από τη Γερμανία, την οικοδέσποινα χώρα, να αποτελέσει τον θεματοφύλακα της ευρωπαϊκής θέσης. Ταυτόχρονα η Αθήνα προχωρά σε ένα μπαράζ κινήσεων στη διπλωματική σκακέρα. Λίγο πριν υποδεχτεί τον Χαλίφα Χαφτάρ στο γραφείο του στη Βουλή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επικοινωνεί τηλεφωνικά με την Άγγελα Μέρκελ, στην οποία εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για την απουσία της Ελλάδας από τη διάσκεψη. Καλό εσάς και τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συμμετέχουν να εφαρμόσουν τη σχετική απόφαση του τελευταίου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου από την οποία δεσμεύονται. Είμαι πλήρως δεσμευμένη στις θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διάσκεψη του Βερολίνου δεν θα ασχοληθεί με θέματα θαλασσίων ζωνών στην Ανατολική Μεσόγειο. Ο Πρωθυπουργός έχει φροντίσει ήδη από το βράδυ της Πέμπτης να προειδοποιήσει τους Ευρωπαίους συμμάχους για την ελληνική αντίδραση. Θα βάλουμε βέτο στο επίπεδο των Υπουργών Εξωτερικών. Το επαναλαμβάνω λοιπόν. Καμία περίπτωση η Ελλάδα να συνενέσει σε πολιτική λύση στη Λιβύη, η οποία να μην έχει ως προϋπόθεση την ακύρωση αυτών των απαράδεκτων μνημονίων. Στη συνάντησή του μάλιστα με τον στρατάρχη Χαφτάρ επικυρώνεται η κοινή πορεία Αθήνας και Ανατολικής Λιβύης. Ο επικεφαλής μάλιστα του Εθνικού Στρατού της Λιβύης τάσεται ξεκάθαρα υπέρ των ελληνικών θέσεων για την ακυρότητα των τουρκολιβικών μνημονίων και δεσμεύεται για τον καθορισμό θαλασσίων ζωνών. Μετά τις συναντήσεις, ο στρατάρχης Χαφτάρ δοκιμάζει στη λέσχη αξιωματικών την ελληνική κουζίνα μαζί με τον Πρωθυπουργό. Μένουμε στην Αθήνα και συνδυόμαστε με την ανταποκρίτριά μας Αλεξία.